είχε τολμήσει να προβλέψει την νίκη του Ντόναλντ Τραμπ. Γνωρίζετε κάτι περισσότερο από όσα οι υπόλοιποι κοινοί θνητοί? Όπως και το Brexit, και είχαμε τη συζήτηση εδώ με τους αγαπητούς. Ομολογουμένως και ήσασταν και εσείς και ο κύριος Χατζηδάκης εκείνο το βράδυ. Όχι, δεν είχα τίποτα, κάποια ιδιαίτερη γνώση πέρα από το ότι εμείς, ξέρετε, η θεωρητική της αριστεράς χρησιμοποιούμε τη θεωρία και κάνουμε αναλύσεις. Και έκανα ανάλυση η οποία μας οδηγούσε σε αυτό το συμπέρασμα. Οπότε θα μείνω σε αυτό το θεωρητικό επίπεδο να ξεκινήσουμε για να βάλω έτσι ένα πλαίσιο στη συζήτηση. Και θα έλεγα ότι αν πιστέψουμε αυτά που έλεγε ο Τραμπ στην προεκλογική περίοδο, θα λέγαμε ότι για το εσωτερικό πεδίο των Ηνωμένων Πολιτειών η κατάσταση είναι καλώς ήρθατε στην έρημο του αυταρχικού καπιταλισμού, για να μην πούμε ολοκληρωτικού καπιταλισμού. Και θα τα πούμε μετά, είπατε μερικά, υπάρχουν και πολλά άλλα. Αλλά στη γενικότερη σκηνή νομίζω ότι αυτό το οποίο συνέβη χτες, το 2016 γενικότερα με το Brexit και με αυτό το χθεσινό ιστορικό γεγονός, όπως λέγεται, βάζει την αρχή του τέλους αυτού που έχουμε ονομάσει νεοφιλελευθερισμός και παγκοσμιοποίηση. Και να το βάλω με τέσσερις ημερομηνίες: 1989, 2011, 2016. Το 1989, με την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, ανακοινώθηκε με μεγάλο ενθουσιασμό και με τρομερές φανφάρες ότι μπαίνουμε σε μια νέα παγκόσμια τάξη, φιλελεύθερη παγκόσμια τάξη στον χώρο της οικονομίας. Δηλαδή έχουμε απελευθέρωση των χρηματοπιστωτικών αγορών, ελεύθερο εμπόριο παντού και επίσης στον χώρο των θεσμών αυτό που ονομάστηκε κοσμοπολιτισμός ή ένας πολιτικός φιλελευθερισμός. Αυτό το σχέδιο είχε το εξής, και εδώ μιλάμε για την κοινωνιολογική βάση αυτού που συνέβη στη Βρετανία και αυτό που συνέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχε από τη μία πλευρά αυτή το άνοιγμα των αγορών, τη δυνατότητα να κινείται ελεύθερα, κυρίως το κεφάλαιο, όχι οι εργάτες από ό,τι ξέρουμε και πως το βλέπουμε και στην Ευρώπη. Και αυτό οδήγησε βέβαια σε μια μεσαία τάξη, κυρίως στη Σανγκάη, στην Ινδία, στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, να γίνει αρκετά πλούσια. Αλλά από την άλλη πλευρά, κατέστρεψε θέσεις εργασίας στο δυτικό κόσμο και άρχισε αυτή την πτωχοποίηση των εργαζομένων, κυρίως των εργαζομένων στη βιομηχανία, και την μεγάλη αύξηση των ανισοτήτων. Και πηγαίνουμε από το 1989 στο 2008. Έχουμε την πρώτη μεγάλη κρίση. Την κρίση του καπιταλισμού, την οποία ακόμα σήμερα ζούμε. Απάντηση σε αυτή την κρίση του 2008, η πρώτη μεγάλη απάντηση είναι το 2011. Οι μεγάλες καταλήψεις που ξεκινάνε στην Ευρώπη προχωράνε το Occupy σε όλη την Αμερική και είναι, θα λέγαμε, η εξέγερση, η πρώτη εξέγερση, μια λαϊκή και αριστερή εξέγερση, σαν απάντηση στην κρίση και σαν απάντηση στα αποτελέσματα της παγκοσμιοποίησης και του νεοφιλελευθερισμού. Η δεύτερη απάντηση είναι το 2016. Από την πρώτη απάντηση βγαίνει ο Σάντερς, βγαίνει ο Κόρμπιν στη Βρετανία και βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι απολύτως σαφές. Είναι η αριστερή λαϊκή απάντηση στην κρίση. Αλλά υπάρχει και η δεξιά απάντηση στην κρίση και είναι το 2016. Είναι το Brexit και είναι ο Τραμπ. Και με αυτή την έννοια λέω τώρα ότι ο απομονωτισμός και ο προστατευτισμός, τον οποίον τουλάχιστον στη ρητορική του υποστήριξε ο τώρα πρόεδρος Τραμπ, αλλάζει συνολικά το αφήγημα της αμερικάνικης οικονομικής και ιστορικής πολιτικής των τελευταίων 50 χρόνων. Βέβαια θα πούμε βέβαια αργότερα ότι ίσως να μην μπορέσει να τα κάνει ή να μην θέλει να τα κάνει, αλλά αυτά έλεγε, και επομένως βάζει τέρμα ή την αρχή του τέρματος σε αυτά τα οποία είδαμε από το 89 μέχρι το 2008. Κύριε Χατζηδάκη.